Εδώ είμαστε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, έτοιμοι να συνεχίσουμε με πάρα πολλά θέματα τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, με τους συνεργάτες μου προσπαθούμε να κάνουμε μια σωστή οριοθέτηση. Και το λέω αυτό γιατί, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση αλλά και δηλώσεις που πρέπει να γίνουν γύρω από αυτήν την τριήμερη επιτυχημένη επίσκεψη του εξοχότατου κυρίου πρέσβη της Ιαπωνίας στον τόπο μας, που ανοίγει πια νέα φτερά, νέες ενότητες, νέες επικοινωνίες. Και βεβαίως σε όλα αυτά αναφέρθηκε ο Δήμαρχος της Καλλίνου, κ. Δημήτρης Γιακομιχάλης, στην υποδοχή, στην τελετή υποδοχής που έγινε επίσημα την Κυριακή το βράδυ, όπως καταλαβαίνετε, εκεί που υπόθηκαν πολλές λεπτομέρειες γύρω από όλα αυτά. Τώρα, θέλω να σας πω ότι ήδη μας έχει μιλήσει και μας έχει κάνει έτσι έναν πρώτο απολογισμό και ευχαριστίες προς όλους όσους βοήθησαν και συνέλαβαν έτσι ώστε όλα να πάνε καλά, η Αντιδήμαρχος κυρία Σεμίρα Μισψαρομπά. Αύριο όμως μαζί μας θα είναι και από την παράταξη του κυρίου Διακομιχάλη η κυρία Φωτεινή Τηλιακού και ως πρόεδρος των ενοικιαζομένων δωματίων. Καταλαβαίνετε, ήταν εκεί, βοήθησε και έχει να πει πάρα πολλές λεπτομέρειες για τα όσα και η ίδια παρακολούθησε και άκουσε. Έτσι λοιπόν θέλω να σας πω ότι αύριο να επικεντρωθούμε στο κομμάτι αυτό, της επίσκεψης δηλαδή του πρέσβη της Ιαπωνίας και της συζύγου του μαζί με τον πρόεδρο του Ελληνοϊαπωνικού Συνδέσμου, τον κύριο Ρατσάνο. Από εκεί και πέρα πάμε εμείς να επικεντρωθούμε λοιπόν τώρα σήμερα τουλάχιστον στα της Εθνικής Επετείου. Και έγιναν πολλά και ενδιαφέροντα και φυσικά μια μεγαλειώδη εντυπωσιακή παρέλαση που όλοι χειροκροτήσαμε τα τμήματα που πέρασαν με υπερηφάνεια και καμάρι. Δοξολογία όμως και όλα αυτά αφού είχαμε ήδη καταγράψει και την επίσκεψη του πρέσβη στο Ναυτικό Μουσείο και εκεί στο χώρο του Λυκείου Ελληνίδων, όπου έγινε και ανταλλαγή δώρων. Πάμε λοιπόν να επικεντρωθούμε στο Μητροπολιτικό μας Ναό, λίγο στην δοξολογία και στον πανηγυρικό της ημέρας από την εκπαιδευτικό του 5ου Δημοτικού Σχολείου, κυρία Ρένα Μαγκάκη. Και νίκες περίλαπτες της υπερψυχίας εναντίον της υπεροπλίας.
του ανθρώπου εναντίον της εξωτερικής επιβουλής και της κατάργησης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ειρήνης, της τιμής και του δικαίου. Στην Πίνδο παρατάχθηκε το πνεύμα κατά της ύλης και της βίας. Κανένας συμβιβασμός δεν χωρούσε. Και το θαύμα έγινε, γιατί αγωνίστηκαν οι Έλληνες όλοι, σαν ένας άνθρωπος. Αυτοί οι απλοϊκοί αγωνιστές της καθημερινής βιοπάλης μεταμορφώθηκαν με μιας σε γίγαντες ανήκη τους, φωτισμένους αετούς της ελευθερίας με πυρωμένες καρδιές. Τις άναψε η ομή προσβολή του πατριωτισμού τους από τον Ιταμό εισβολέα. Αυτοί κανέναν δεν ενόχλησαν. Ζούσαν ήσυχοι και απερίσπαστοι στα ελληνικά τους έργα, απολαμβάνοντας το γαλανό ατλάζι του ουρανού μας και τη σεμνότητα και ωραιότητα της προγονικής κληρονομιάς. Τον πόλεμο δεν τον αγαπούσαν, γιατί κανένας λογικός και νουνεχής άνθρωπος δεν θέλει τη φρίκη, την ερήμωση, τη φωτιά και το σίδερο, την κτηνοδία και τον αφανισμό, το αίμα και την ερήμωση. Τη ζωή με τις χαρές και τις μιζέρες της, τη φτώχεια και τις θερήσεις της έστω, αυτοί προτιμούσαν και για αυτήν αγωνίζονταν. Μα πιο πολύ τη λευτεριά και τη δημοκρατία λάτρευαν και αυτές επίμονα και με θυσίες τρανές αναζητούσαν. Απλοϊκή και ήρεμη ζωή, χωρίς φανφάρες και κομπασμούς μεγαλομανίας και υστεροβουλίας. Ούτε υπερφύαλες κοινοδοξίες που καλλιεργούνταν συστηματικά στην άλλη όχθη του Ιωνίου Πελάγους. Μπροστά στο θανατηφόρο κίνδυνο του πυσαρού φασισμού του Μουσολίνη, που ήρθε σαν αποτρόπαια πλημμυρίδα από την πολιτισμένη Δύση, αφηνιάζουν άξαφνα και ρίχνονται με πάθος ασύχαστο στον αγώνα υπερβομών και εστιών, στον αγώνα υπερπάντων. Και το θαύμα ξαναέρχεται σε αυτή τη γη. Νέες σελίδες δόξας προστίθεται καθημερινά στο πλουμιστό περιθώριο της ελληνικής ιστορίας. Και να, ξανασμίγουν οι χρόνοι, ίδιοι και απαράλλακτοι όπως πάντα. Πλάι στο Λεωνίδα και στο πιάτο στέλνει ο Καβάκης. Τι Πέρσες, τι Άραβες, τι Τούρκοι, τι Ιταλοί. Όλοι οι βάρβαροι, ποικιλόμενοι που πέφτουν πάνω μας σαν πεινασμένα βοράκια, με σαρδόνιους πρωτμούς να κατασπαράξουν τις άρχες μας. Εχθροί, λαόνιος ηρμές, εθνών καταποτήρες. Και δεν ήταν ανάγκη ανεπανάληπτοι αγωνιστές του 40 από μαθήματα εθνικής συνείδησης. Την είχαν μέσα τους, κληρονομικά, σαν την πεπουσία της ιστορικής πείρας που βγαίνει στους αιώνες. Και τα πρωτοφανή γεγονότα του πολέμου, αγλάισμα της ψυχής των πρωταγωνιστών του μεγάλου έτους, χαρίζουν στην Ελλάδα ένα νέο φως, που καταβγάζει τον κόσμο ολόκληρο, που την κοιτάζει δακρυσμένος και σαστισμένος, εναποθέτοντας απάνω της την ίστατη πνοή της ελπίδας του για επιβίωση. Πόσο αλήθεια μεγάλη φάνηκε αυτή η μικρή μας Ελλάδα. Τι μεγαλείο πήρε ξαφνικά αυτή η μαγική λέξη «Όχι» και έγινε παντοδύναμη στα χείλη ενός λαού που ήξερε να τα δίνει όλα για την πατρίδα. Γιατί το «Όχι» αυτό γράφτηκε με αίμα Άγιο, με το οποίο τα Ελληνόπουλα πόντισαν την τιμημένη γη τους. Εκεί γύσανε το αίμα τους, υπέρτατη θυσία για της πατρίδας τη τιμή. Μεγάλη θαυμασία. Και μαρτυρούν την νίκη τους στα όρη και τα βάση. Μια νίκη που υψώθηκε στον ουρανό να φτάσει. Ναι, άστραψε η νίκη στο Καλπάκι, στην Κοριτσά, στο Ιβάν, στην Τρεπεζίνα, στα Κυρόκαστρο και στην Αυλώνα. Είναι η νίκη αυτή που στήθωσε τους φαντάρους μας μεσοξυπόλυτους και μυστικούς. Πάλευα με τη φύση και το θάνατο, με το χιόνι και τους σκετάβους, με τις θερίσεις και τα τσακάλια της Αλβανίας. Είναι η νίκη εκείνη που ξετίναζε τη λάβα, αέρα, από το ηφαίστειο των εγκάτων της ψυχής τους και σάρκαναν ό,τι τολμούσε να τη σταθεί μπροστά τους. Και από την άμυνα πέρασαν στην επίθεση με πλούσιους καρπούς, ο κυριότερος των οποίων είναι η ανάσταση της ελευθεριάς των αδερφών μας της Βορείου Ιππείρου, που τους κάνει να ζήσουν σε ένα όνειρο παραδεισένιο, που όμως ξαναφέρει, σαν κυνηγημένο νεκροκούλι από το φως της ημέρας. Τι ηρωνία αλήθεια ο ήλιος να φέρνει στην καρδιά, τι και αν μας θαύμασαν όλοι, τι και αν είπαν ότι από τώρα οι ήρωες θα πολεμούσαν Έλληνες. Μέσα σε αυτή την αποθέωση προχωρούσαν τα παιδιά της Ελλάδας μπροστά για να αφήσουν πολλά από αυτά τα κορμιά τους αιώνιους φύλακες των ιερών και των οσίων της φυλής μας, σημαδεύοντας εμάς τους νεόφυλους την τροχιά του καθήκοντος. Ήταν αυτά τα παιδιά που γελιοποίησαν τον ψευτοκέσσαρα της Ρώμης και κορμιοτοποίησαν τη διαβόλη πολεμική μηχανή του για να πάθει το μεγαλύτερο κάζο και ρεζιλική της ζωής του. Έτσι, ταπεινωμένος ζητάει τη βοήθεια του θηριώδη Χίτλερ,
που έχει υποδοπατήσει στο μεταξύ όλη σχεδόν την Ευρώπη. Και τώρα ο μικρός Δαβίδ κάνει ακόμα δυμέτωπο και τρομακτικά άνισο. Και φυσικά πέφτει να αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια για να συνεχίσει τον απελευθερωτικό του αγώνα με την εθνική αντίσταση. Βαρύ τη λευκοδιά στο τίμημα. Είπαν πως η ελευθερία δεν χαρίζεται, αλλά κερδίζεται. Μεγάλη διαδιάσταση και απόδειξη αυτή τη αλήθεια αποτελούν μια αμέτρητη αθάνατη νεκρή μα. Φόρο ιερό που στα βάθη των ωκεανών και στι απόκρημνε πλαγιέ των βουνών μα, ανάμεσα στα μυρωμένα βιολούλουδα, ασπρίζει ο ήλιο και πλένει η βροχή τα σκόρπια από καλά του. Αυτοί έκοψαν το νήμα τη ζωή του μέσα στον ανθό τη. Δεν έκλαψαν στον τάφο του μάτια. Δεν μου σκύψαν μαντίδα. Ταπεινοί και άγνωστοι ήρωε, περιουσία παρακαταθήκη τη Ελλάδα μα. Κάθε ριάκι και μονοπάτι το κάναν τη νίκη καλοπάτι. Ηρωικέ ψυχέ, σεμνών, τη λευτεριά πυρομάχη. Ποιο όμοιρο δεν αμπερθεί το έπο σα να γράψει. Έπω το κοσμοραλιτό ποτέ του δεν θα φάψει στον κόσμο να κτηνοβουλεί σαν ήλιο, σαν φεγγάρι. Α σταθούμε κι εμεί ευλαβικά του την μεγάλη ώρα που η πατρίδα μα γιορτάζει μπροστά στη μεγάλη και αναρρύθμιτη φάλακα των ηρωικών παλικαριών. Των αγνών σκλάβων του ελληνικού λαού που χάθηκαν ηρωικά και έπεσαν υπερήφανα και ατρόμητα την ώρα του μεγάλου και ωραίου χρέους, για να καταθέσουμε σαν μαρτυρία της εγκλημοσύνης μας τον ελάχιστο φόρο τιμής, με ένα δάκρυο καρμένο από το βάθος της ψυχής μας.